Αγαπητή Κορίνα, είμαι στον 7ο μήνα και πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι με τον πατέρα του παιδιού χωρίσαμε πριν από 7 μήνες, χωρίς να μάθει ποτέ για την εγκυμοσύνη. Και γιατί να το μάθει άλλωστε. Εδώ δεν ήταν καλός σύντροφος για μένα. Θα είναι καλός πατέρας για το γιο μου. Τι λες κι εσύ, πρέπει να τον ξαναβάλω στη ζωή μου. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer. Perhaps, perhaps, perhaps. Go into the chapel and we're gonna get married. Go to the chapel and we're gonna get married. Τι θέλεις συνέχεια να μου χαλάς τη ζωή? Τι? Εσύ εδώ. Άσε με κάτω. Παπά, παπά. Αγορίνα μου, να το χαρώ εγώ. Φρέσει πως μεγάλωσες έτσι. Σε λίγο δεν μπορώ να σε σηκώνω. Μανώλη, τι κάνεις εδώ? Βέρα, ομόρφινες, το ξέρεις. Μάκρυνα και τα μαλλιά σου. Έχεις και ένα χρόνο να μας δεις. Μπαμπά, πέλαμε προχθές την κάρτα σου. Την κάρτα μου, ποια κάρτα? Από την Αυστραλία με τα καγκουρό. Α, ναι, ρε, τι χαζός που είμαι με τα καγκουρό, ναι. Την είχε στείλει καιρό πριν, ρε Δημητράκη. Ναι, βέβαια, πολύ καιρό. Δεν θα με συστήσεις? Ναι, από εδώ ο Αναστάσης, ένας φίλος μας. Μανώλης, χαίρο πολύ, ο άντρας της Βέρας. Πρώην άντρας. Χαίρο πολύ. Να σας αφήσω κι εγώ τώρα να τα πείτε λίγο. Ναι, καληνύχτα Αναστάση και θα σε πάρω αύριο. Ναι, ναι. Δημητράκη, γεια σου. Γεια. Να σου βάλω κάτι να πιείς. Σε ποια τάξη πάμε ότι πηγαίνεις? Δευτέρα, να θυμάσαι. Τι είναι πρωτοθυμηθεί πια και αυτός ο πατέρας? Ευχαριστώ. Πάλι καλά που θυμήθηκε τον δρόμο για το σπίτι. Δημητράκη, ναι. Μου κάνεις μια χάρη? Ναι. Θα πας μέχρι και το τραπέζι να φέρεις και ένα τα κουτιά? Ναι. Άντε φύγε. Πόσο θα μείνεις αυτή τη φορά?
Δεν ξέρω ακόμα, θα δείξει. Μανολή. Έλα. Ευχαριστώ για πριν που με κάλυψες. Καλά σου φορολογίες. Αν δεν ήσουν και εσύ, ο Δημητράκης θα είχε ξεχάσει ότι υπάρχω. Αφέρε και εμένα. Ναι, βρε, για ποιον άλλον. Έχω εγώ άλλο παιδί εκτός από σένα. Έλα, άνοιξε τα. Αυτό είναι κάτι για τη μαμά. Να μην λέει ότι την ξεχάσαμε. Μανώλη, δεν έπρεπε. Έπρεπε, έπρεπε. Είναι πολύ ωραίο, ευχαριστώ. Μα και τα λέω το σχολείο τέτοια. Θες να σου δείξω από πού σου έστειλα την κάρτα? Ναι. Δημητράκη, πρέπει να πας για ύπνο. Έχεις σχολείο αύριο. Δεν ιστάζω. Α, όλα και όλα. Η μαμά έχει δίκιο, αύριο. Θες εδώ το πρωί. Έχεις κλείσει ξενοδοχείο? Δεν πρόλαβα, ήρθα κατευθείαν. Μα δεν κοιμηθώ, μπαμπά, στο δωμάτιό μου. Όχι, Δημητράκη, δεν χωράτε μαζί. Μπορεί όμως να κοιμηθεί στον καναπέ. Για απόψε μόνο. Έχεις τσιγαρό? Τι έπαθες, ρε? Τσιγάρο, ρε παιδί μου, έχεις? Θα μου πεις τι έγινε. Καλώς το δεχτήκαμε, χάρη μου. Τα πια. Ξέρεις, πολλές φορές κοίταζα το Δημητράκη και σκεφτόμουν πώς να είναι άργιο ο πατέρας του. Ψηλός, κοντός, άγριος άνθρωπος, όπως μου έλεγε η Βέρα. Οκ, okay, το πιάσα. Να φέρω μια μπυρίτσα. Και μία και δύο. Και ξέρεις κάτι? Λέγε. Μια χαρά άνθρωπος φαίνεται. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, αργεί αυτή η μπύρα? Καλά, αυτός δεν έλειπε. Ήρθε σήμερα και πήγε κατευθείαν στο σπίτι της Βέρας. Με μια βαλίτσα, να. Έλα. Και τώρα τι λες, να μείνει εκεί? Μόνο αυτό μας έλειπε. Όχι, ρε, αφού η Βέρα δεν θέλει να το βλέπει στα μάτια της. Άρα, οκ. Αλλά ο μικρός πέταξε από τη χαρά του μόλις τον είδε. Άρα. Πίκρα. Για σχολείο. Δεν θα το ξαναπώ, Δημητράκη, μέσα. Συγγνώμη, ρε Βέρα. Μόνος του ήρθε. Τι να έκανα. Δεν μπορούσα να τον διώξω. Καλά, δεν σου είπα τίποτα. Θες καφέ ή θα πιεις έξω? Α, δεν σου κάνει κόπο. Μέτριος. Μεγάλα. Το θυμάσαι, ε? Πολλά θυμάμαι. Έχεις ομορφύνει πολύ πάντως. Το είπαμε αυτό. Κάνε καινούριο. Έχεις να μας πεις? Αυτή η κυλίτσα που μας πιάνει πάντα τις πιο κατάλληλες στιγμές. Αλήθεια, μπορώ, έχω και πειρατό. Γεια. Δεν είσαι ζεστός? Είμαι, λέω. Δημητράκη, ας τα ψέματα. Λοιπόν, θα πιεις ένα χαμομήλι και θα πας σχολείο κανονικά. Και αν έχει περάσει κυλίτσα, θα έρθω εγώ να σε πάρω το σχολείο και θα πάμε σκούνιες. Θα έχει περάσει. Αν συμφωνεί και η μαμά. Εντάξει. Να μην αργήσετε όμως και να μην πάρεις τηλέφωνο, να μην ανησυχώ. Έγινε. Έλα, πήγαινε να ντυθείς. Ακόμα δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, ε. Τι πάθατε και ξελιγωθήκατε? Εδώ ο Άπο μας διαβάζει μια κριτική του Σπύρου για το Ρώσικο εστιατόριο. Περίμενε να δεις πως τελειώνει η κριτική. Λοιπόν, με λίγα λόγια, μην επισκεφτείτε τη φωλιά του Τσάρου αν προηγουμένως δεν έχετε κάνει ασφάλεια ζωής. Τουλάχιστον να έχουν να τρώνε τα παιδιά σας. Καλά τους ισοπαίδωσε, ε. Αχ, τελικά ο Τσάρος την είχε λερωμένη τη φωλιά του. Για φαντάσου, και ήθελα να πάω και. Αμ' εγώ, 40 είδη βότκα έχει. Εσύ να πας, Βελίλη μου, να δοκιμάσεις και τα 40. Έτσι δεν είναι, Κορίνα? Ναι, ό,τι πεις. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Να σου φτιάξω καφέ. Όχι, εντάξει, θα πάω να βάλω μόνος μου. Όχι, όχι, θα πάω εγώ. Τρεις κουταλιές ζάχαρη, Όχι και τρεις. Α, συγγνώμη. Τέσσερις. Οκ, πάω. Ναι, ναι. Σας είπα. Μα το λέει και η Αγγελία, κυρία μου. 150 τετραγωνικά. Αυτό δεν είναι αποθήκη. Ολόκληρο παλάτι είναι. Σας παρακαλώ. Και πολύ φθηνά το δίνω. Και σε εσάς. Τσιγκούνα. Σπυράκο, μην την νοικιάσεις την αποθήκη. Γιατί? Για να έχεις κάπου να κρύβεσαι. Μιλτό, παραλυρίζεις από τόσο πρωί. Τώρα ο Άπο μας διάβαζε την κριτική σου για τη φωλιά του τσάρου. Ναι, δεν είναι από τις καλύτερες μου. Να σας δώσω μια άλλη. Καλά, δεν έχεις ιδέα. Έχει 40 διαφορετικά είδη βότκας. Βενζίνης, όχι βότκας, Λίλη. Ξεκολλάτε, άλλο είναι το θέμα. Εδώ κινδυνεύει η ζωή του. Βότκα ήπιες? Τι λέτε, μωρέ. Σπυράκο, την έχεις άσχημα. Ξέρεις σε ποιον ανήκει η φωλιά του τσάρου? Εγώ είμαι ακέραιος. Δεν λαδώνομαι. Εσύ μιλάμε για το άντρο της ρωσικής μαφίας. Τώρα που μιλάμε, είσαι ήδη επιτυγμένος. Ρωσική μαφία. Χριστέ μου, κινδυνεύουμε κι εμείς. Σπύρο, λυπάμαι, αλλά την έχεις άσχημα. Θα σε φάνε λάχανο. Εγώ στη θέση σου θα έφευγα από τη χώρα. Ναι, καλά. Υπερβολές. Εγώ μία κριτική έγραψα. Ψέκλεισα και το μαγαζί. Σιγά μη φοβηθούμε κιόλας. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Πάω στη φωτογράφηση. Και όταν γυρίσω, ελπίζω ο Σπυράκος μας να είναι ζωντανός. Όχι ότι με νοιάζει βέβαια, αλλά. Stop. Τι φωτογράφηση είναι αυτή? 20 μοντέλα με εσόρουχα. Τεύχος Μαΐου. Μουστάρο, μη λες τίποτα άλλο. Πάμε. Πάμε να πιάσουμε το Μάη. Ο καφές σου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Στο καλό και να προσέχετε, να αλλάζουμε για κανένα φίλτρο. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, μωρό μου. Έχεις δουλειά? Μπα. Κι εγώ τώρα πάω να ανοίξω. Τώρα. Λίγο αργά, δεν είναι? Μέχρι να πείσω το Δημητράκη να πάει σχολείο, ξέρεις, ξεσκώθηκε με τον πατέρα του. Κατάλαβα. Είχε καιρό να τον δει, Ναι, πέρσι στις γιορτές τον είδα τελευταία φορά. 2 μέρες είχε μείνει όλες και όλες. Τώρα, σου είπε τίποτα? Σαν τι? Πόσο θα κάτσει? Μου τα μάσαγε. Ένας Θεός ξέρει τι έχει στο μυαλό του και πόσο θα ζητήσει αυτή τη φορά, Όχι, Βερά. Μην τον αφήσει να σε εκμεταλλευτεί αυτή τη φορά. Τώρα είμαι εγώ εδώ, θα έχει να κάνει μαζί μου, έτσι. Το ξέρω, μωρό μου. Αλλά νομίζω ότι κι εγώ υπερβάλλω. Σαν να έχει αλλάξει. Με κάλυψε και με τις κάρτες. Βέβαια. Σιγά μην άφηνε να χαλάσει η καλή εικόνα του μπαμπάκα με τις καρποστάλ και τα καγκουρό, ας πούμε. Καλά, άστον αυτόν. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα βρεθούμε απόψε. Θα μπορείς. Θα σου τηλεφωνήσω. Πάω γιατί έχω αργήσει. Είσαι καλά, Ναι. Ναι, μωρό μου. Να προσέχεις. Σε πήραν από τη δισκογραφική της Αρβανιτάκη τη συνέντευξη? Ναι, το κανόνισα. Από έχεις τελειώσει με το αφιέρωμα του Μαΐου? Μάλιστα, κυρία. Τι άλλο έχουμε? Συγγνώμη, μπορώ να πάω τουαλέτα? Αν έχεις τελειώσει με τη δουλειά σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο Μίλτος που είναι, Βοηθάει τα μοντέλα να αντιδυθούν. Τι πράγμα? Δεν κατάλαβα. Έχει πάει με τη Λίλη σε μια φωτογράφηση για το τεύχος Μαΐου. Α, δεν πάμε καλά. Και τι είναι η φωτογραφήση μόδα? Τουριστική ατραξιόν? Ούτε καν μου ζήτησε την άδεια. Αμάρε, παιδιά, τουαλέτα έχει πάει ο άνθρωπος. Έχω να πάρει λίγο τη γραμμή. Ναι. Да, добрый день. Θέλω να μιλήσω με Σπύρο. Ποιος είναι? Дом здесь. Σπίτι εκεί. Όχι, στη δουλειά τον πήρατε. Δουλειά πού? Στο Lip Gloss, στο περιοδικό. Ποιος είστε? Βλαδιμίρ Ποπόφσκι. Θέλω για ρέστοραν. Εστιατόριο. Ποιο εστιατόριο? Разговариваю с Спиро. Θέλω να μιλήσω με Σπύρο. Τηλεφωνήστε ξανά. Спасибо. Βλαντιμίρ, πώς? Το κλείσε. Αμάρε, Κορίνα. Τον έκαψες τον άνθρωπο. Γιατί? Τι έκανα? Τον έδωσε στη ρώσικη μαφία. Έκανα γκάφα, Μόνο που δεν έδωσε και τη διεύθυνση σπιτιού του εσύ. Και τι φταίει ρε, εσύ, η Κορίνα, πού να ξέρε. Αλλά θα μου πεις, έδωσε τη διεύθυνση του γραφείου. Θα μας σκοτώσει όλους. Τι έγινε, ποιος θα μας σκοτώσει? Εμείς μπορεί και να την γλιτώσουμε. Έλα, έλα. Σταμάτα, βρε, χάλια έχεις γίνει. Μ' άρεσε που δεν ήθελες και λουκουμά. Παγωτό είναι. Ναι, ναι, παγωτό, καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν θα είσαι εδώ. Και εσύ που το ξέρεις, μπορεί και να είμαι. Δεν θα αφήσεις με το καράβι. Θα δούμε, θα δούμε. Να σου πω,
Θα σε πάρω μαζί μου καμιά φορά. Αμέ. Να δεις, σας αρέσει πολύ. Έχεις δει και δελφίνια. Ε, βέβαια. Ένα σωρό. Αφού με φανταστείς, μαζευόμαστε στο κατάστρωμα και τα ταΐζουμε. Ξέρεις ότι τα δελφίνια μιλάνε. Πιο πολύ από σένα. Άλλη γλώσσα μιλάνε αυτά. Δεν μου λες. Αυτός ο Αναστάσης κάνει πολύ παρέα με τη μαμά σου. Ναι, είμαστε φίλοι. Α, είσαστε φίλοι. Και δεν μου λες κάτι άλλο. Εσύ τον συμπαθείς. Ναι, πες μου το δώσφαιρο και με αφήνω δίγο. Τι έκανε, λέει. Στον γκαράζ, ο Αναστάσης έχει γκαράζ με αυτοκίνητα. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, εσένα, ας πούμε, τώρα σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα. Μ' αρέσουν. Πιο πολύ από τα καράβια. Μ' αρέσουν τα καράβια που κουβαλάνε τα αυτοκίνητα, τα φεριμπότ. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Άμα χρειαστείς κάτι, πάρε με. Εντάξει. Έλεγε. Έμαθες τι έγινε. Εννοείς τον πρώην της Βεράς. Τώρα μου το είπε. Ο Αναστάσης πώς είναι. Πώς να είναι, του ήρθε λιγάκι ξαφνικό. Εγώ σκέφτομαι και τους δύο. Μα τώρα βρήκε να εμφανιστεί αυτός ο Χριστιανός. Δεν μου λες, τι τύπος είναι αυτός ο Μανώλης. Άσε τι έχει τραβήξει η Βέρα μαζί του, δεν λέγεται. Συμφερόταν άσχημα, ε. Παιδί μου μεγάλο ρεμάλι, έπινε, χαρτόπεζε, την κεράτωνε. Καμιά φορά του ξέφευγε λίγο και το χέρι. Καλά, και έχει ακόμα σχέσεις μαζί του. Είναι το παιδί στη μέση. Όχι ότι το βλέπει και συχνά. Φεύγει, έρχεται. Ελπίζω να μην κάτσει πολύ. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Παιδιά! Αυτός είναι πάλι. Βγαίνει η απόκρυψη. Λιοντάρι μου εσύ. Τι φοβάσαι, βρε, αφού είσαι ακέραιος. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Παναγία μου! Μην το σηκώσεις, Σπύρο. Λέτε να έμαθε που μένω. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά έχουν άκρες αυτοί. Εδώ έμαθε το κινητό σου. Μπορεί να έχει δικούς του ανθρώπους και εδώ μέσα. Παναγία μου! Σπύρο, αυτό είναι για σένα. Μπορείς να τα ανοίξεις εσύ, σε παρακαλώ. Άσε μας, ρε Σπυράκο, έχουμε και δουλειές. Τι ξέρουμε γι' αυτόν. Χριστέ μου, παίρνω απ' άλλο τηλέφωνο. Είναι σατανική. Κάτσε, παιδί μου, ηρέμησε, θα το σηκώσω εγώ. Παρακαλώ. Ποιος τον ζητά? Από το υγειονομικό. Ναι, μισό λεπτό. Λέγεται ο ίδιος. Πώς? Α, ναι, το κλείσατε. Και γιατί το κλείσατε? Εγώ γράφω ότι θέλω, κυρία μου. Εσείς γιατί παίρνετε σαν σοβαρά? Παιδιά, είμαι νεκρός. Τι έγινε? Το υγειονομικό έκλεισε τη φωλιά του τσάρου. Διαβάσανε, λέει, την κριτική μου και πήρανε να με ευχαριστήσουν επειδή, λέει, έσωσα από βέβαιο θάνατο τόσους ανθρώπους. Μπράβο, Σπύρο μου. Ναι, μπράβο, Σπύρο μου. Εμένα τώρα ποιος θα με σώσει? Έλα, σκάσε πια. Παναγία μου. Παιδί μου, τι κάνεις εκεί? Ηρέμησε. Προσπαθώ να καθαρίσω την άβαλα. Η οποία σε λίγο δεν θα υπάρχει. Добрый вечер. Καλώς το λεβέντι. Σε τι θα μπορούσα να φανώ χρήσιμη? Παζαλόξτε. Ρεσγεβάρι βαγιού Σπύρο. Да, да. Θέλω μιλήσει Σπύρο Τριφίλη. Μη μου το χαλάς τώρα. Μίλα μου ρώσικα. Τσάρι, κοζάκι, περεστρόικα, φτωχή μου Αναστασία. Δούρακ, Σπύρος δις. Είναι εδώ Σπύρο. Εδώ. Παιδιά, κρύψτε με. Α, Σπυράκο μου, εγώ στο λέω. Έτσι και με βασανίσουν θα μιλήσω. Ρε, πες γρήγορα κάτω από το γραφείο, έλα. Εσύ, Σπύρο. Εγώ Σπύρος. Ε, όχι και Σπύρος, σου μοιάζω εγώ για Σπύρο. Καλέ, πού πήγε ο Σπύρος, εξαφανίστηκε. Σπύρο δεν ήρθε σήμερα. Τι λέτε, καλέ, θα με τρελάνετε, αφού τον είδα, μιλήσαμε κιόλας. Α, μιλήσατε και τον είδες. Άσε μας, ρε χαρούλα. Για ψάξτε το. Εσύ, πει Σπύρο, λογαριαστούμε. Ιστιατόριο. Ό,τι πείτε. Εγώ τη Ρωσία πολύ την αγαπάω. Τσέχοφ, Μαγιακόφσκι, Ντοστογεύσκι, Ρασπούτιν. Να σλίδουρακά. Όχι που θα έρθουν τη κλασική λογοτεχνία. Φαίνεται ο άνθρωπο. Ό,τι πείτε. Εγώ πει Σπύρο, εντάξει. Ντα σβιντάνια. Καλή επιτυχία.
Έλα, άντρα, βγαίνεις. Μοδιψής, δολοφόνοι, τσακάλια. Από, να μείνω σπίτι στο βράδυ. Αχ, Σπύρο μου, δεν μπορώ, φιλοξενώ κάτι χορεύτριες. Και πού είναι το πρόβλημα? Ρωσίδες. Έλα, 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 έλα. Αγάπη μου, έλα εδώ. Περάσατε καλά με τον μπαμπά? Πήγαμε στην παιδική χαρά. Να τον έβλεπες πως καφάλωνε, σωστός ακροβάτης. Εγώ τον βλέπω κάθε μέρα. Και μετά πήγαμε να τέσουμε τις πάπιες. Μπράβο το αγόρι μου, άντε τώρα μέσα να πλύνουμε τα χεράκια για να φύγουμε, ναι, έλα. Πάντως, ωραία το έχεις στήσει εδώ μέσα. Χαίρομαι που εγκρίνεις. Όχι, σοβαρά τώρα. Αλήθεια δεν μου πες, η δουλειά πώς πάει? Καλά, κάτι γίνεται. Προς τι το ενδιαφέρον? Τι, είναι κακό που ενδιαφέρομαι για το μεγάλο μα του παιδιού μου? Α, αυτό σε κόφτει. Τι άλλο να με κόφτει δηλαδή? Το περιεχόμενο του ταμείου, ας πούμε. Έλα ρε πέρα, κάνε μας τη χάρη. Όχι σε ταμάς, Μανολάκη, από 20 χρονών σε ξέρουμε. Μπαμπά, θα έρθεις στο σπίτι να παίξουμε? Όχι, αγαπούλα μου. Εσύ θα πας τώρα στο σπίτι να κάνεις τα μαθήματά σου και εγώ θα πάω στο ξενοδοχείο να ξεκουραστώ. Να έρθεις στο σπίτι να ξεκουραστεί. Έχει δίκιο, μπαμπά. Και αν είσαι καλό παιδάκι, θα έρθει και αύριο να παίξετε. Εγώ θέλω να έρθει σπίτι. Έλα, ρε αγόρινα μου τώρα, μη στεναχωρείς τη μαμά. Η μαμά είναι κακιά. Εγώ θέλω να έρθει σπίτι. Δημητράκη! Να σου πω, δεν μιλάμε ποτέ στη μαμά, το κατάλαβες αυτό? Ορίστε, είδες τι έκανες. Συγγνώμη, ρε πέρα, πες μου κι εσύ. Πόσο καιρό έχεις σκοπό να μείνεις? Δεν ξέρω ακόμα. Κοίτα, αν είναι για λίγες μέρες, έλα στο σπίτι να σε χάρει και ο μικρός. Αλήθεια? Ναι, πήγαινε μέσα να του το πεις. Όρτα τα ψηλά, έλα. Πώς πάει? Άσε μας ρε Κορίνα, φύγε από εδώ πέρα να συγκεντρωθώ. Έλα ρε, άπο θέλω να δω. Τι να δεις κορίτσι μου, εδώ κινδυνεύει η ζωή μου. Φύγε εσύ να γλύψεις. Καλά Σπύρο, κουράγιο, τα σβιτάνια. Αντίο Κορίνα. Οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Έλα, έλα, κόψε εσύ. Σιγά σιγά. Λοιπόν, οι τρεις πρώτες κάρτες είναι οι πιο σημαντικές. Προσοχή. Ο κρεμασμένος. Αμάν, θα με κρεμάσουν. Υπομονή, έχουμε άλλες δύο κάρτες. Ο θάνατος. Αυτό είναι. Είμαι τελειωμένος. Όχι βρε, μη χάνεις την ελπίδα σου. Περίμενε, μας έμεινε άλλη μία. Λοιπόν, δεν παίζουμε καλύτερα μια ξερή? Εδώ έχεις πάει? Εδώ βρε δεν έχει θάλασσα. Καλά, θα πάω εγώ με το αυτοκίνητο. Το ήπιες το σου? Όλο. Άντε πάμε για ύπνο. Θα με βάλει ο μπαμπάς. Να σε βάλει. Πήγαινε πλύνε τα δοντάκια σου και δώσε φυλάκι στη μανούλα γιατί θα φύγει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι γίνεται, έχουμε έξοδο? Ναι. Κρίμα. Και έλεγαμε πως τρώγαμε μαζί απόψε. Άκου Μανολάκη, επειδή σου κάπνισες τα καλά καθούμενα το παίξεις πατέρας, δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε και χαρούμενη οικογένεια. Βερά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ώστε δεν την έχει αναφέρει καθόλου τη Ρίτα. Δεν καταλαβαίνεις, είναι, φαίνεται νοπή ακόμα η πληγή. Ή δεν ήταν τόσο βαθιά. Ναι, μπορεί κιόλας, ποιος ξέρει. Και δεν μου λες για την Κορίνα έχει πει τίποτα? Και να είχε πει δηλαδή, τι νόμιζες, ότι θα σου έδινα τόσο στεγνά το φίλο μου? Καλά βρε, δεν σε είπαμε και Αρτέμι μάτσα. Δεν μου λες. Είσαι το Σαββατοκύριακο να κάνουμε μαραθώνιο Χάρι Πότερ, να χαρεί ο Δημητράκης, να χαρεί και ο Αναστάσης που είναι και φαν. Τι εννοείς, να πάμε σινεμά? Όχι παιδί μου, σπίτι σου, στο βίντεο, θα πάρουμε και πίτσες. Καλά, βλέπουμε. Κάτσε να έρθει το Σαββατοκύριακο. Γιατί, έχεις άλλα σχέδια? Όχι βρε παιδί μου, αλλά άνθρωποι είμαστε.
Όχι, τότε να το κανονίσουμε, να το πούμε να χαρεί κιόλας. Δεν ξέρω, είναι και ο πατέρας του εδώ. Και τι στο σπίτι σου μένει. Βέρα, σε ρώτησα κάτι, μένει στο σπίτι σου? Για λίγο. Έκανα ολόκληρη ιστορία ο μικρός. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δηλαδή ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω, ας πούμε. Καλά, εσύ ίδια δεν μου τα λέγεις. Σε έδερνε. Έχανε λεφτά στα χαρτιά. Πήγαινε με άλλες. Έκανες αμά να το ξεπορτωθείς. Και τώρα πας να το ξαναβάλεις στη ζωή σου. Τι να έκανα, ρε Αναστάση. Για εξήγησε σε ένα 7χρονο παιδί ότι ο πατέρας του που το βλέπει μια φορά το χρόνο δεν μπορεί να έρθει λίγες μέρες σπίτι του. Αυτό ήτανε. Ή μήπως εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα μες στο κεφάλι σου. Ωραία ιδέα έχεις για τη σχέση μας, μπράβο. Με συγχωρείς, αλλά σκέψουμε λίγο και εμένα. Πώς θα κλείσω μάτι όλη νύχτα όταν ξέρω ότι αυτός κόβει βόλτες έξω από την πόρτα σου. Τι λες τώρα, Αναστάση? Όχι, το λέω γιατί τον είδα εγώ πως σε κοιτούσε. Τι φοβάσαι, παιδάκι μου, ο άνθρωπος ήρθε και θα φύγει. Το μόνο που μπορεί να θέλει από μένα είναι να του δώσω κανένα φράγκο. Σταμάτα, ο Χάρης. Ω, Παβεράκι, τι κάνεις? Γεια σου, Χάρη, καλά είσαι? Καλά, μην ενοχλείστε, πάω μέσα εγώ. Όχι, κι εγώ έφευγα τώρα. Πας, ε? Πάω, ναι. Και μην ανησυχείς, θα την κλειδώσω την πόρτα μου. Μήπως θες να σε πάω στο αυτοκίνητό σου? Δεν χρειάζεται. Θα τα πούμε αύριο. Μπάζει από πουθενά ή είναι η ιδέα μου? Σταμάτα, Χάρη, δεν έχω την όρεξή σου. Τι έγινε, ρε εσύ? Τίποτα. Πάω έξω να πάρω λίγο αέρα. Μίλα, ρε Αναστάση. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φύγαμε, φύγαμε! Για πόση ώρα? Μη φωνάζεις, άνθρωπέ μου, για όλο το βράδυ. Α, διπλοβάρδια, μπράβο, μπράβο. Πιο σιγά. Και δεν σας φαίνεται? Να μην βλέπεις τον δρόμο, σε παρακαλώ. Ή μάλλον να μην έχει ούτε παράθυρο. Κρεβάτι να έχει? Έλα, έλα, ιδίες. Άλλο τίποτα? Και να μένει κανείς δίπλα. Καθρέφτης στο ταβάνι παίζει. Δεν με νοιάζει. Ακούστε, είμαι διάσημος γιατρός από τη Ζανζιβάρη και είμαι εδώ incognito. Δεν πρέπει να μάθει κανείς ότι είμαι εδώ. Μα τι λέτε τώρα, τη δουλειά μας δεν ξέρουμε. Για στρώμα νερού ενδιαφέρεστε? Ό,τι σας βρίσκεται. Μακριά όμως από παράθυρο. Ορίστε το 116. Στο κομωδίνο, στο πρώτο συντάρι, θα βρείτε τα απαραίτητα. Όταν λέτε τα απαραίτητα? Χειροπέδες, μαστίγιο, πλαστικά παπάκια. Ξέρετε εσείς. Καληνύχτα. Καληνύχτα, γιατρέ μου. Ακόμα ξύπνιος εσύ? Σε περίμενα. Για να δεις αν θα γυρίσω αρτιμελής. Όχι, ρε Βερά, να πιούμε ένα ποτάκι θέλα, δεν σε έχω δει για καθόλου. Και πολύ με είδες, Μανολάκη. Κι αν θες κάτι, πες το καθαρά. Δεν χρειάζεται να με του πάρεις με ποτάκια και κουβεντούλες. Ρε Βερά, με παρεξήγησες. Να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι ήθελα. Να σου πω, πόσο χαζή νομίζω ότι είμαι. Από τότε που έφυγες, τρεις φορές όλες και όλες έχεις αξιωθεί να δεις το γιο σου. Και πάντα έφευγες με τις τσέπες γεμάτες. Ναι. Κορίνα, δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείς, ε. Τι κοιτάς? Έλα, λέγε, τι είναι αυτή τη φορά? Σε κυνηγάνε, λεφτά, τι? Μάλιστα. Ξέσπασες. Μπορείς να με ακούσεις τώρα?
Κορίνα. Έλα, Χάρη. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά παίρνω τον Αναστάση, δεν το σηκώνει. Η Βέρα μου το κλείνει στα μούτρα και ανησυχώ, γιατί είναι εδώ ο Μανώλης και δεν ξέρω πώς πάνε τα πράγματα. Κορίνα, ηρέμησε, πάρε μια Άννα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εσύ έχεις καταλάβει κάτι. Τι γίνεται με αυτούς τους δύο? Να σου πω την αλήθεια, όταν γύρισα σπίτι, ο Αναστάση ήταν χάλια. Σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να μου πει τίποτα. Λες να τα χαλάσανε. Πώς, γράψανε γράμμα στη στήλη σου? Έλα, ρε, Χάρη. Μην είσαι χαζή, ρε. Άντε, πήγαινε κοιμήσου. Θα ψαρέψω εγώ τον Αναστάση μόλις γυρίσει σπίτι και θα τα πούμε αύριο στο γραφείο, εντάξει? Εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ήμασταν μέσα στη μέση του ωκεανού. Δεν ήξερα αν θα βλέπαμε ξανά στεριά, αν θα μας βρίσκανε, αν θα μας τρώγανε οι καρχαρίες. Καλά, γιατί δεν μου πες τίποτα? Δεν είχα ιδέα για το ναυάγιο. Ήμουν ασίγουρος ότι θα πένω. Ξέρεις τι με κράτησε ζωντανό? Εσύ. Σε θυμόμουν εσένα με το νηφικό, το πρώτο χαμόγελο του Δημητράκη. Δεν είχα και πολλά άλλα να θυμάμαι. Εσύ τα έκανες έτσι. Το ξέρω, μόνο εγώ φταίω. Το ξέρω. Πες μου ότι είναι αργά. Αργά γιατί? Για να επανορθώσω. Καλημέρα. Βρε καλό στο Σπύρο. Τι έγινε? Δεν σε σκότωσαν εσένα? Αφήστε, πέρασα μαύρη νύχτα. Τι έγινε, Σπυράκο? Μάτι δεν μ' άφησα να κλείσω. Ποιοι? Οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, μωρέ, οι διπλανοί. Πήγα σε ξενοδοχείο, αλλά πρέπει να ήταν όλοι νιώπαντροι. Σταματημό δεν είχαν. Όλο το βράδυ βογγητά, τριξίματα, βελάσματα. Για λέγε τη διάση. Αυτή είναι πάλι. Ναι. Και θα βάλω τέλος σε αυτή την ιστορία. Δεν αντέχω άλλο να ζω κυνηγημένος. Παρακαλώ. Ντομπρέιντιν, κύριο Σπύρο εκεί? Ο κύριος Σπύρος δεν είναι εδώ. Μετανάστευσε στην Αυστραλία. Αυστραλία. Ντα Αυστραλία. Σπύρος Καπούτ. Παζαλούφτα, τι έγινε αποτέκα, τέλο πάρει αποτέκα, κάνει εστιατόριο. Νίκιασε εσύ. Δεν είστε από τη φωλιά του Σάρου. Κοροϊδεύεις εσύ εμένα. Ρατσίστα, βαλβάν, ιδιότ. Τι, θα έρθουν από εδώ? Παιδιά, μόλις έχασα ένα υποψήφιο ενοικιαστή. Τι θες εσύ εδώ? Θέλω να μιλήσουμε. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Δέσποινα από Θεσσαλονίκη. Ο ανυποψίαστος πατέρας πρέπει να σε ταλαιπώρησε πολύ για να τον αφήσει στα σκοτάδια για 7 μήνες. Είναι όμως και δικό του παιδί και έχει δικαίωμα να ξέρει. Και το γιο σου θα τον αφήσεις και αυτόν στα σκοτάδια? Δεν βλέπεις από νόπερες? Αν μια μέρα ερωτευτεί την αδελφή του, τι θα κατέβει? Κι άλλο σύριαλ? We're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me.